Ήταν ένα μικρό θαύμα να κάνει μια συνέντευξη με τον Μίτσο τον Γλυκάκο ή άλλους μουσικούς του ελληνικού ροκ της ελληνικής ροκ σκηνής. Αυτούς που ήθελε να γνωρίσει και να μιλήσει μαζί τους. Ο Μίστερ Μίτσος είχε επηρεάσει τον νεαρό Γιάννη με τη μουσική του, τους στίχους και τα παρεμβατικά του λόγια. Σήμερα πολυγραφότατος μουσικογράφος, ο Γιάννης δίνει νέα πνοή στη σχετικά μικρή βιβλιογραφία που αφορά το ροκ στην Ελλάδα. Και μόλις κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση του βιβλίου του με τις συνεντεύξεις του με τους πιο σημαντικούς μουσικούς και συγκροτήματα που γνώρισε στη διάρκεια της δημοσιογραφικής του πορείας. Σήμερα λοιπόν, που όπως είπα η συγκίνησή μου είναι μεγάλη γιατί είμαι και πάλι εδώ, εδώ που 5 δεκαετίες γεμάτες ηλεκτρισμό συμπυκνώνονται σε μία βραδιά σήμερα, Παρασκευή, 5 Νοέμβρη του 2021. Από αυτή τη σκηνή έχουν περάσει οι πιο πολλοί από τους πάνω από 50 πρωταγωνιστές του βιβλίου του Γιάννη. Άνθρωποι που αφιέρωσαν τη ζωή τους στο ελληνικό ροκ, στις συναυλίες, στις ηχογραφήσεις, από τις πολύ πρώιμες ορχήστρες χορού, ως τα new wave και τα punk συγκροτήματα. Θέλω να αναφέρω κάποιους από αυτούς, γιατί κάποιοι ήδη λείπουν, σαν τον Θάνο τον Ανεστόπουλο, τον Δημήτρη τον Πολύτιμο, ο οποίος προλογίζει το βιβλίο, και τον Αλέκο τον Καρακατά, τον σπουδαίο αυτό κιθαρίστα. Και να θυμηθώ τους ολοζώντανους, σαν τον Δημήτρη Πουλικάκο, τον Λουκά Σιδερά, τον Γιάννη Βρόλαπα, τους Σόκρατες, τους οποίους σήμερα θα τιμήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, τους Πελό Μαγκογιού, επίσης, τον Σταύρο Λογαρίδη, τον Κώστα Τουρνά, τους Ενδελέχεια, τους Earthbound, τη Δέσποινα Γλέζου, τον Ηρακλή Τριανταφυλλίδη, τον Τάσο Φωτοδήμο, τον Θόδωρο Τρίφωνα, τον Ηλία Σβεστόπουλο, τον Τζόνι Βαβούρα, τον Λίτη, τους Magic Despair και πόσους ακόμα, τον Γιάννη Αγγελάκα, ατέλειωτη. Σήμερα σε αυτή τη σκηνή θα μιλήσουν λίγο, αλλά θα τα πούν όλα, ο Δημήτρης Μανιάτης, ο Θοδωρής Βλαχάκης από τους Magic Despair. Ο Δημήτρης Μανιάτης είναι δημοσιογράφος και τον διαβάζω στα Νέα και στο Βήμα και δεν έχανα την εκπομπή του στον 24/7. Ο Θοδωρής Δημητρίου από τη Λευκή Συμφωνία. Ο Χρήστος Σημακόπουλος από τις εκδόσεις 8. Ο Γιώργος Μαστορίδης, μουσικός παραγωγός. Ο Mega Vibes Spectrum. Και σε αυτήν επίσης τη σκηνή θα παίξουν ο Νίκος Πάθας πρώτα απ' όλα, που θα μας θυμίσει τους Σόκρατες και τον Γιάννη. Και μαζί του η μουσική του βέβαια με του Jack and Spade, πώς δεν είναι το συγκρότημα Γιάννη. Σπουλ. Σπουλ. Και η Μαρτέλα Παναγιώτου βέβαια στην εικόνα. Ήμουν χαρούμενος που πριν λίγο μου μπήκα είδε το soundcheck το Magic Spade. 1980 μέχρι σήμερα περάσαν τα χρονάκια, παιδιά, αλλά είσαστε πάντα θηρία. Ο Μιχάλης Ολυμνιός θα κλείσει, όπως και άνοιξε με το Vinny DJ set με συγκροτήματα από όλο το φάσμα της ελληνικής ροκ σκηνής. Και βέβαια, η βραδιά επί σκηνής θα κλείσει με τον Τζόνι Βαβούρα και την Βαβούρα Band, την σημερινή του, την All Star Band, στην οποία θα συμμετάσχουν άνθρωποι που θυμάμαι με συγκίνησε άλλη μια φορά. Το Γιώργο Στεφανάκη που θα έπαιζε χάμο το όργανο, το πίθυρο εκείνο το περίφημο, το δίσκαλο με τους Πελώμα Μπογιού. Τον Τάκη, ο ίδιος έγινε τον λέμε πάλι Δημήτρη, τον Τάκη Μαρινάκη που έπαιζε τύμπανα και πάντα πήγαινε από πίσω του και χάζευα. Ο Στέφανος Δικεριάν που είναι εδώ μαζί μας από τους Αγάπαθους. Ο Τάκης Λιαρμαγκόπουλος από τους Αποκάλυψης. Μανώλης Κουλάς που κάπου τον βλέπω να περιφέρεται. Ο Διονύσης Γιατράς από τους Βιπς, ο Γιώργος Αστρίτης, φωνές. Και βέβαια το πάρτι θα συνεχιστεί όσο τραβάει η κουβέντα. Να κάνουμε πάσα πρώτα στο Θοδωρή. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Δεν θα πω πολλά. Θα πω ότι
Συνήθως διαβάζω αργά. Δεν είμαι δηλαδή από αυτούς που παίρνουν ένα βιβλίο και ταχύτατα γυρνάνε τις σελίδες και τελειώσανε. Έχω αυτό το μειονέκτημα. Όταν πήρα το βιβλίο, σχεδόν 380 σελίδες, σκέφτηκα ότι θέλω 5-6 μέρες να το διαβάσω. Ήταν το μοναδικό βιβλίο που διάβασα μέσα σε ένα βράδυ. Γιατί απλά δεν μπορούσα να σταματήσω, γιατί με συνεπήρε, γιατί είχε μέσα όλα όσα ήθελα να μάθω, είχε πάρα πολλές αναμνήσεις, ήταν μια πολύ ωραία γραφή, πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις ανθρώπων που είναι πολύ σημαντική και θρύλη για τη σκηνή μας, συνεντεύξεις ανθρώπων που δεν είναι πια στη ζωή, δεν είναι πια κοντά μας. Αλλά για τις συνεντεύξεις θέλω να πω, επειδή είχε πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολύ ωραίες απαντήσεις, θέλω να πω ότι την καλή απάντηση σε μια συνέντευξη, όπου ξέρουμε όλοι, την κάνει η καλή ερώτηση. Και γι' αυτό θα ήθελα να δώσω στο Γιάννη συγχαρητήρια. Και σήμερα να πω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει σε άλλο χώρο αυτή η παρουσίαση αυτού του βιβλίου, γιατί από το κύτταρο έχουν περάσει όλες οι γενιές της ελληνικής ροκ και όσες φορές και αν έχουμε παίξει, προσωπικά πάντα συγκινούμε όταν μπαίνω εδώ μέσα. Επίσης, θα ήθελα να σας πω μία-δύο ιστορίες που έτσι θυμήθηκα κι εγώ υπ' ευκαιρία του βιβλίου, ιστορίες που δεν είναι μέσα, αν και έχω μιλήσει κι εγώ και έχω πει ιστορίες. Όταν ήμουν έτσι 14-15-16 χρονών, ζούσα στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και καταλαβαίνετε τώρα, αρχές δεκαετίας 70 ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, για να βρει κάποιος ένα δίσκο που τον ενδιέφερε, ένα δίσκο ροκ μουσικής, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να το παραγγείλει σε ένα ναυτικό ή να ψάξει πάρα πολύ, τέλος πάντων. Και επίσης ήταν σχεδόν αδύνατο να δει κάποιος ένα συγκρότημα. Θα πω λοιπόν ότι το δίσκο «Ζωντανή στο κύτταρο», που έτσι μοιήθηκα στην ελληνική ροκ σκηνή, γιατί είχα γνωρίσει πρώτα, ξέρω, είχα ακούσει τους Deep Purple, τους D-Rex, τους Pink Floyd, πολλά γκρουπ, ας πούμε, που μπόρεσα να έχω ένα δίσκο. Είχα ακούσει το δίσκο των Πολ, των Σόκρατες, τον πρώτο δίσκο των Πελών Μποκιού, αλλά δεν ήξερα όλα τα άλλα. Κάποια στιγμή λοιπόν έψαχνα ένα δίσκο των T-Rex και δεν έβρισκα πουθενά στο Ρέθυμνο. Οπότε βλέπω σε κάποια στιγμή μια πινακίδα και έλεγε Εμμανουήλ Τσουκνάκης, δίσκοι, κασέτες, κριτικά μουσικά όργανα. Λέω, ας ρωτήσω και εδώ. Μπήκα λοιπόν μέσα, λέω, μήπως έχετε T-Rex. Κοίταξε ο άλλος περίεργα, μου λέει, όχι, φύγε. Ήμουν και εγώ πολύ εγκατημένος εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, πήγα εγώ προς την πόρτα, τι να κάνω. Μου λέει, έλα εδώ, έχω. Συγγνώμη, έκανα το λάθος. Του λέω, μήπως έχετε ένα δίσκο Τυρανόσαυρος Ρεξ. Μου είπε λοιπόν να φύγω, τέλος πάντων. Φεύγοντας λοιπόν, ξαφνικά μου λέει, έλα εδώ, έχω. Ανοίγει ένα σεντούκι πίσω του και βγάζει το δίσκο «Ζωντανή στο κύτταρο». Του λέω, μα δεν είναι Τυρανόσαυρος Ρεξ. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μη με ενοχλείς άλλο, δεινόσαυρο μου ζήτηξες, δεινόσαυρο σου δίνω. Και έτσι πήρα το δίσκο αναγκαστικά και φοβόμουν να τα λυπηθεί κιόλας και χώρισα όλη αυτή την κατάσταση. Επίσης ήθελα να πω ότι περίμενα, λέω, δεν μπορεί, θα έρθουν οι Σόκρατες, θα έρθουν οι Πελοαμποκιού, θα έρθουν οι Ξαδάκτυλος, οι Πόλες, το κανείς δεν ήρθε στο Ρέθυμνο. Λέω, μέχρι να πάω εγώ Αθήνα τώρα, άντε. Κάποια στιγμή λέει, έρχονται οι Νοστράδαμος. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, οι Νοστράδαμος δεν ήταν το αγαπημένο μου γκρουπ, ας πούμε, το πιο αγαπημένο μου ήταν η Πελόμαγια, να τα πούμε, και βεβαίως Σόκρατες, Εξαδάκτυλος, Πόλη και λοιπά. Αλλά τους γούσταρα, λέω, Νοστράδαμος ήρθα, Νοστράδαμος θα πάω. Πήγα λοιπόν και κάθομαι, περιμένω, ξαφνικά βγαίνει η μπάντα και βλέπω έτσι τρελαμένος ότι παίζει ο Τάκης ο Μαρινάκης στην μπάνα, ο Γιώργος ο Στεφανάκης πλήκτρα και αν θυμάμαι καλά ο Πολίτης κιθάρα, ο οποίος υπήρξε για τους Σόκρατες βέβαια και ο Εξαδάκτυλος. Σκέφτομαι λοιπόν αμέσως ότι
ωραία, να προλάβω να τρέξω όταν τελειώσουμε στο καμαρίνι, να μπορέσω να πάρω αυτόγραφο από τον Μαρινάκη και τον Στεφανάκη. Αδυναμία μου μεγάλη. Οπότε, με το που το σκεφτόμουν, διπλανός μου φίλος με σκουντάει, μου λέει να σου πω, μόλις τελειώσει η συναυλία, το έχουμε κανονίσει, θα μπούμε στα καμαρίνια, θα κατεβάσει κάποιος την ασφάλεια και θα βάλουμε χέρι στις που να γλέζουν. Πόρε γαμό το λέω. Τώρα μου τι χαλάνε, πώς θα πάρω εγώ τα αυτόγραφα. Εγώ είμαι τρελαμένος, ήθελα τα αυτόγραφα σου. Τέλος πάντων λέω θα πω πρώτος. Τρέχω λοιπόν, μπαίνω, προλαβαίνω και από τους δύο παίρνω τα αυτόγραφα και ξαφνικά πέφτει ο γενικός. Και ακούω, αγαμηθείτε κολόπεδα. Ανοίγουν το γενικό και μας πετάνε έξω. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ και μακρηγορώ εγώ, λέω τελευταία ότι δεν χρειάζεται να ευχηθώ στο Γιάννη καλή πορεία στο βιβλίο, διότι βλέπουμε ότι μια έκδοση μετά την άλλη εξαντλείται. Εγώ θα ήθελα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και τη ψυχή μου σύντομα να δω και το επόμενο βιβλίο, διότι τα χρόνια περνάνε και η ιστορία συνεχίζεται. Και αυτό που έχει ανάγκη παραπάνω η σκηνή μας, πάνω απ' όλα, είναι η καταγραφή της ιστορίας. Και αυτή νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική και αξιόπιστη καταγραφή. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Τώρα εντάξει, μετά από αυτή την τοποθέτηση, εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι τόσο γλαφυρός σε καμία περίπτωση. Πιάνομαι από κάτι και νομίζω πως έχει τεράστια αξία αυτό που είπε ο Θοδωρής, που είναι σημαντικό στη δουλειά μας, εννοώ την καταγραφή, ας πούμε, τη δημοσιογραφία κτλ. Η καλή ερώτηση, πώς γεννάει την πληροφορία και όλα αυτά, αυτό δεν είναι τόσο αυτονόητο και γι' αυτό ήρθα κι εγώ, γιατί εκτός ότι θεωρώ φίλο τον Αλεξίου, θεωρώ πως είναι βγαλμένος έτσι, είναι μια φιγούρα μέσα από το High Fidelity, ας πούμε, είναι ο τύπος το δισκάδικο που ξέρει την πληροφορία πάντα, αλλά είναι και καλός δημοσιογράφος και αυτό το βιβλίο συγκροτεί ένα ξεχωριστό υλικό, αυτόνομο πια, γιατί αυτό το υλικό ήταν έτσι κι αλλιώς η δουλειά του, η δημοσιογραφική, είτε στο 8ο που τώρα συνεργάζεται, είτε στη Βραδινή, είτε σε άλλα μουσικά έντυπα, αλλά αν το δεις όλο μαζί, Ήλαν, όλο μαζί το υλικό τώρα, συνιστά ένα υλικό το οποίο θα μπορούσε να είναι μια συμβολή σε κάτι το οποίο λείπει στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε πριν η ιστορία της ελλειπούς βιβλιογραφίας, θα το προχωρήσω λίγο παραπάνω, λέγοντας ότι θεωρώ πως θα μπορούσε να είναι έως και μάθημα πολιτισμικής και κοινωνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο. Ήδη γίνεται μια δουλειά στην Πάτιο του Κώστα τον Κατσάπη, και το βιβλίο του Αλεξίου, το οποίο πραγματικά δεν το αφήνεις, και δεν το λέω τώρα, δεν έχει καμία ανάγκη διαφήμισης, ούτε ο Γιάννης, ούτε το 8ο, ούτε το βιβλίο του, είναι ένα βιβλίο το οποίο με παρέπεμπε να κοιτάω και άλλα πράγματα, για παράδειγμα τη χαριστική βολή του Τάσου Παλιρέα, τα κείμενά του που εξέδωσε ο ιστός πριν 10 χρόνια, ή την έρευνα από το Ελληνικό Ίδρυμα για την Ελληνική Νεολαία του Κώστα του Κατσάπη, που αφορά το πώς ήρθε το rock and roll στην Ελλάδα, εκεί με τη ζούγκλα του Μαυροπίνακα, με τα πηξίματα του Αμερικάνικου στόλου στο Ζάπιο, έτσι που είναι κάπως, να το πούμε λίγο σχηματικά, οι ιδρυτικές πράξεις αυτής της νέας κατάστασης, νέας πραγματικότητας. Και ο Ιλάν και ο Θοδωρής έχουν βιώματα και από το χώρο που είμαστε, που είναι ιερός και δονείται ακόμα και πάντα δονείται, και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι ομιλητές. Εμένα τώρα η γενιά μου αυτά τα συγκροτήματα, αυτούς τους μουσικούς, αυτά τα ιερά πρόσωπα, αυτό το συναξάρι Αγίων που έχει φτιάξει ο Αλεξίου, ήταν λίγο μακρινά. Δηλαδή, εγώ τώρα φανταστείτε, ας πούμε, η γενιά μου πηγαίναμε, ξεκινάγαμε και πηγαίναμε με τα πόδια στη Σοκράτου, στο Rock City, για καμιά κασέτα και αυτά. Αυτά όμως ήταν όλα πράγματα τα οποία εκ των πραγμάτων πήγαινες πάνω τους. Δηλαδή, αν ακούγες Traffic, ας πούμε, μπορεί να πήγαινε στο Πελώμα, ή αν άκουγες Πελώμα, εκ των πραγμάτων σε παρέπεμπαν στο Στράφικ και σε τέτοια συγκροτήματα και σε πήγαιναν και σε άλλα πράγματα, αλλά αυτό που έχει τεράστιο ενδιαφέρον είναι πώς έγινε αυτή η μίξη εδώ με μια καλώς εννοούμενη ελληνικότητα σε ορισμένα εξ αυτών των συγκροτημάτων, ή πώς ορισμένα συγκροτήματα από αυτά
είναι ισοϊψή και θα μπορούσα και έκανα και διεθνή βήματα, χωρίς αυτό τον γελίο όρο διεθνή καριέρα που διάφοροι της pop νόμιζαν ότι έκαναν τη δεκαετία του 90. Ας πούμε, πιο κοντινή στη γενιά μου ήταν η Magic the Spell. Δηλαδή, κυρίως η ελληνόφωνη περίοδος τους, γιατί όπως βλέπουμε και στο βιβλίο του Γιάννη, από τις συνεντεύξεις που έχει κάνει, έχουν προηγηθεί με τον αγγλόφωνο στίχο. Δηλαδή, το Σαράγεβο είναι μια τομή για εμάς, ας πούμε, που. 43 είμαι, έτσι, εννοώ, το 78 είμαι. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι τρύπες, τα ξύλινα σπαθιά, τα διάφανα κρίνα. Και βεβαίως η Magic the Spell με το Σαράγεβο, το τονίζω αυτό που εισέβαλε και ταρακούνησε τα δωμάτια. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό. Το λέω τώρα και πραγματικά συγκινούμε που είμαι εδώ δίπλα στο Βλαχάκι. Κάτι τελευταίο κι εγώ, γιατί θα παίξουν πολύ μουσική και πολύ σπουδαίοι. Είχα ετοιμάσει έτσι ένα μικρό σημείωμα, το οποίο είναι ακριβώς 2 λεπτά, να σας πω, ξέρετε, σαν κνήτης τώρα που συμπεριφέρομαι. Επίσης, δεν το έφερα σε χαρτί όπως ο σύντροφος δίπλα, γιατί παρότι έχω εκτυπωτή, ξέρετε τι γίνεται με τους εκτυπωτές, δεν λειτουργούν ποτέ και καινούργιοι να είναι. Δηλαδή, δεν πας κοντά, σε κοιτάει, ας πούμε, το κοιτάς και λες δεν πάω κοντά, το αφήνω ψηφιακά γραμμένο, να είμαι σίγουρος. Είναι αυτή η ιστορία των εκτυπωτών. Δεν δουλεύουν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό δουλεύουν. Και θεωρώ πως η Νιώτη δεν είναι μία. Η Νιώτη. Και με το Συναξάρι, όπως είπα και λίγο πριν αυτό, θυμόμαστε πόσες φορές είμαστε νέοι, ήμασταν και θα είμαστε νέοι. Γιατί τα παιδιά των λαϊκών και όχι συνοικιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ήταν πολλές φορές νέοι μέχρι να γίνουν μεγάλοι και να μην παρασυρθούν να γίνουν κακοί γυμνασιάρχες. Αλλά εκείνη η πρώτη δίψα για τα πράγματα που τους οδήγησε στο rock and roll είναι αυτό που λέμε, που δεν συγκρατείται ποτέ. Αυτό που λέει ο Πολύτιμος τον Αλεξίου στο βιβλίο. Πώς παρατηρούσε τους συμφοιτητές του που ακολουθήσανε την πεπατημένη του πτυχίου του Πανεπιστημίου και πόσο μεγαλύτεροι έμοιαζαν όταν τους ξανασυναντούσε μετά από καιρό, έμοιαζαν λέει 20 χρόνια μεγαλύτεροι από μένα, λέει ο Πολύτιμος στο Γιάννη. Γιατί αυτό είναι η Νιώτη. Η κραυγή του ανικανοποίητου. Η κραυγή του Τζάγκερ ή του Elvis στο τελευταίο live του, στο Market Square της Ινδιανόπολης. Η δίψα των παιδιών της Αθήνας στα τέλη του 50 ή αρχές του 60 που ψάξαν το δρόμο τους την ίδια ώρα που ο δρόμος δεν ήταν και κάτι απλό. Έκανα μια σκέψη πάνω σε αυτό. Νομίζω δεν ήταν καθόλου ωραία τα 60's. Ο Βασίλης Βασιλικός στο προλόγισμά του στο εξαιρετικό δοκίμιο του Κώστα Κατσάπη του Πανεπιστημιακού «Η Καταραμένη», σπαράγματα κοινωνικής ιστορίας αντίδοτο στην νοσταλγία του 60, απομυθοποιεί τα 60's. Και η ίδια η έρευνα αυτή, που είναι έρευνα πάνω στην παραβατικότητα της εποχής, μας περιγράφει μια σκληρή εποχή. Αναμορφωτήρια, παιδοφιλία, παραβατικότητα, παρακράτος που σκότωνε τους πολιτικούς αντιπάλους, εθνικοφροσύνη ως όρο της κοινωνικής συνοχής, μπούλινγκ, ομοφοβία, εγκληματικότητα, ηθικός πανικός, και μέσα σε αυτό το μεικτό συνεχές είχαμε και την άνοιξη του 60. Απ' τη μία το ελληνικό λαϊκό, το νεοειδρυμένο, το νέο είδος, με το τριπλό επιτάφιο του Μίκη, είναι τρεις οι επιτάφιοι, και τα πρώτα γκρουπ, Πλάκα, Κυψέλη κτλ. Το ελληνικό αρχικά rock and roll συνιστά ρεύμα αυτόνομο, αυτό είναι ένα ερώτημα, είναι μια προσομοίωση των ξένων ειδών. Νομίζω πως είναι ένα είδος που αναπήδησε ως προσπάθεια μιας μερίδας νέων, μιας ομάδας νέων, αρχικά τότε τέλη 50-60, να συγχρονιστούν με τις τάσεις του εξωτερικού, αλλά και να τις συγχρονίσουν με τη δική τους ελληνικότητα. Και οι νέοι της Αθήνας το γνωρίζουν πιο μαζικά, όπως είπα και λίγο πριν, και με την ορχήστρα του Αμερικάνικου Στόλου, αυτή η μπάντα του Αμερικάνικου αεροπλανοφόρου The Coral Sea, και βέβαια με την ταινία Ζούγκλα του Μαυροπίνακα. Συμπέφτει, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, η πρεμιέρα της ταινίας με τις εκλογές του 56. Βέβαια με το δίκτυο των δισκοπολίων. Μου λέει ο Δραγουμάνος ότι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε 30 δισκοπολία. Γιάννη, διόρθωσέ με, τα ξέρεις καλύτερα. Τον ρώτησα για τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης. Μου λέει ότι είναι 30 περίπου τα ενεργά δισκοπολία σε όλη τη χώρα. Τοπικά ως συνεκτικό κρίκο της παρέας. Ή το αναμένο καντήλι τότε μιας αλήθειας που ασφιχτιούσε στον ηθικό πανικό της εποχής απ' τη μία και απ' την άλλη σε μια υπερπολιτικοποίηση που υπήρχε. Τα 60's εκεί δεν έχουν ακόμα αρχίσει, αλλά πάντα οι δεκαετίες αρχίζουν νωρίτερα και τελειώνουν νωρίτερα. Ας το προσδιορίσουμε, 56-67, Adams Boys, Formix, Juniors. Και διάμεσα βέβαια η τομή των Beatles, η αναδίπλωση της αριστεράς απέναντι στο rock and roll, με την εξαίρεση του φωτισμένου Ιλάν Κώστα Φιλίνη,
κατάλαβε γρήγορα τη σημασία αυτού του ρεύματος. Γεγέδες τετιμπόιδες, εκκλησία, δεξιά, αριστερά, κέντρο, ζαχαροπλαστείο Παπασπύρου, το καφενείο στο Βυζάντιο που περιγράφει κλαφυρά ο Πουλικάκος των Αλεξίου, που συνυπάρχουν σφάχτες με κολονακιώτες, φλιπεράκια, τζουκμπόξ, κοκκίωνος. Τελειώνω, δεν σας κουράζω, θα πάρετε το λόγο με συγχαίρεια. Το θαύμα αυτών των πρώτων παιδιών που φτιάξαν μπάντες, που ήλθαν από γειτονές και που τόσο αναλυτικά περιγράφει μέσα από το υλικό του Αλεξίου, είναι πως διασώθηκαν ανάμεσα σε δύο μεγάλα ρεύματα. Πως κατάφεραν να ξεφύγουν από την πολιτικοποίηση τριών δεκαετιών και να διαμορφώσουν ένα ακατάτακτο ύφος, ή μήπως αυτή η νέα ζωή αφορούσε και μια νέα πολιτική στάση δική τους. Πρώτη γενιά αυτή που συγκροτήθηκε στα 60's, το μη εδώ η MGC, παίρνουμε πολλές πληροφορίες από τον Αλεξίου, τον τίτλο τον έδωσε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, το λέει συχνά και ο Δημήτρης Πουλικάκος αυτό και το λέει και ο Πολύτιμος. Απίθανο και αλόκοτο πώς διαμορφώθηκε αυτή η ενδιάμεση γενιά που πήρε αρχικά τους ήχους του Fats Domino, Little Richard, του Priestley, του Bill Haley και έφτιαξε να φτιάχνει το δικό της είδος που αναμύθηκε με τοπικούς ήχους και έφτιαξε αυτό που λέμε ελληνικό ροκ. Το συναξάρι αυτό των ηρών συγκροτεί ένα υλικό, το καταλαβαίνεις. Μπορεί να είναι οι συνεντεύξεις κάθε φορά να έχουν την αιχμή της επικαιρότητας, γιατί είπαμε ότι είναι δημοσιογράφος ο Αλεξίου, αλλά τώρα συγκροτούν ένα υλικό άχρονο και τολμώ να πω ότι είναι και μια πολύτιμη βίβλος. Τζούνιορς, Πελώμα, Σόκρατες, Δρόλαπας, Παιδιά της Αφροδίτης, Λογαρίδης, Last Drive και όχι μόνο. Όλοι αυτοί ανατροφοδότησαν το ελληνικό τραγούδι, όπως τα Μπουρμπούλια, ο Σαββόπουλος και βέβαια οι Τρύπες, τα Ξύλινα Σπαθιά. Αναργατεύτηκαν με άλλα ρεύματα underground, με αιρετικούς ή κλασικούς λόγιους εποχών, ο Πουλικάκος έχει και μια παράλληλη λόγια δράση με το περιοδικό Πάλι, με τον Τάσο Δενέγρη και όλους αυτούς. Έσμιξαν με παραδοσιακούς παίκτες, Μπουζούκι, Κλαρίνο, με τον Λεμονόπουλο, τον Τάσο Χαλκιά εδώ στο κύτταρο. Και για να αναγκαστούν να επιβιώσουν πολύ μεγάλοι παίκτες εξ αυτών, αναγκάστηκαν να είναι στο περιθώριο λαϊκών ορχιστών. Αυτό βγάζει καμιά φορά και καμιά πίκρα. Αλλά αυτή η πορεία όλη, αυτές οι ιστορίες διασώζονται στο βιβλίο του Γιάννη. Ο Τζιμάκος, ο Κλάπτον, ο Κιθ Ρίτσαρτς, ο Βανάκος, τον γνώρισα από το Remember στη Μύκονο, μια εξαιρετική περίπτωση καλλιτέχνη. Η μεταφορά εκτρομέ, το τρομερό live του ζωγράφου, αυτό το live της βροχής, Πουλικάκο πάντα, το κύτταρο, το ροντέο, το Crazy Love, η Magic The Spell βέβαια, τα μικρά και τα μεγάλα μυστήρια που διασώζονται στο εξαιρετικό βιβλίο του φίλου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη αν κούρασα. Καλησπέρα σε όλους. Νιώθω και εγώ πολύ όμορφα που είμαστε εδώ στο κύτταρο, αναπόσπαστο κομμάτι της μυθολογίας, το ελληνικό ροκ, το ελληνικό rock and roll. Αισθάνομαι πολύ όμορφα γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους της φυλής μου μετά από πολύ καιρό. Θα σας πω όντως δύο λόγια. Το βιβλίο του Γιάννη είναι ένα επίτευγμα και είναι ευτυχή συγκυρία για την εταιρεία μας, το 8ο Music Group, που ξεκινάει στην ουσία την εκδοτική της πορεία με πρώτη έκδοση το βιβλίο του φίλου μας, του συνεργάτη μας, του δημοσιογράφου και του συγγραφέα του Γιάννη Αλεξίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εκπρόσωποι των εταιριών καλούν να λένε λίγα λόγια και να δίνουν όλες τις δυνάμεις τους για να μπορέσουν να προωθήσουν το έργο του δημιουργού. Το βιβλίο «Πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ» είναι αποτέλεσμα της άγνωστης προσπάθειας του Γιάννη και της βαθιάς του γνώσης και αγάπης για το συναρπαστικό κόσμο του ελληνικού ροκ, στον οποίο ανήκει και αυτός από μικρό παιδί. Το βιβλίο είναι ένας φόρος τιμής στους πιονέρους του ελληνικού ροκ, οι οποίοι κάτω από αντίξωες συνθήκες έγιναν πρωταγωνιστές της εποπίας του rock and roll στην Ελλάδα. Αυτοί οι χαρισματικοί καλλιτέχνες εμπιστεύτηκαν τον Γιάννη Αλεξίου και μοιράστηκαν μαζί του ιστορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά. Και αυτό έγινε γιατί βρήκαν στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο που μοιράζεται το ίδιο πάθος και τον ίδιο τρόπο σκέψης. Μια και το rock, εκτός από μουσική, είναι και ένας τρόπος ξεχωριστός να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Ο Γιάννης Αλεξίου, επιστρατεύοντας την οξία δισμογραφική του αντίληψη και την ικανότητά του να προσεγγίσει με σεβασμό και ειλικρινές ενδιαφέρον τους συνομιλητές του, έφερε εις πέρας ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο που αποτελεί σημείο αναφοράς για το είδος του και εμπλουτίζει, προσθέτοντας πολύτιμες πληροφορίες, τη μεγάλη βίβλο του ελληνικού ροκ.
Οι πρωτοπόροι του ελληνικού ροκ αγκαλιάστηκαν αμέσως από το αναγνωστικό κοινό και ήδη διανύουν τη δεύτερη εκδοσή τους. Ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσουν να ταξιδεύουν με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και να φτάσουν στις βιβλιοθήκες όλων των Ελλήνων εραστών rock and roll. Συγχαρητήρια, Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα και εγώ να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον Γιάννη για το βιβλίο αυτό. Πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο αποτελεί ένα ιστορικό κομμάτι της διάρκειας μέσα στα χρόνια του ελληνικού ροκ, γιατί πρώτα απ' όλα είναι κάτι μοναδικό, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Είναι γραμμένο από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας από εμάς. Οι ερωτήσεις σε καμία περίπτωση δεν εμφανίζουν έτσι μια δημοσιογραφική προετοιμασία ή νομίζω ότι βγαίνουν μέσα από την ψυχή του. Αυτό είναι που παίρνουμε κι όλοι εμείς και πολλοί από τους καλλιτέχνες το ανέφεραν κάποια στιγμή όταν τελείωναν το πόσο καλά πέρασαν σε αυτή τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας. Το ελληνικό rock and roll, πρώτα απ' όλα αυτό το βιβλίο και εγώ το διάβασα πολύ γρήγορα γιατί ήταν ένα... αισθάνθηκα μετά μια τρομερή χαρά μέσα μου γιατί κατάλαβα όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν όλα αυτά τα πράγματα που συνέδεαν τις γενιές που διαμόρφωσαν αυτή τη μουσική στην Ελλάδα. Είναι όλοι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν με τη μουσική τους και τον τρόπο ζωής τους, γιατί δεν είναι μόνο μουσική το rock and roll, είναι και τρόπο ζωής, είναι και μια προσπάθεια για να πετύχουμε κάποια πράγματα, να προχωρήσουμε ένα βήμα μέσα στη ζωή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν καταρχήν κάνοντας τις μπάντες τους ή παίζοντας ή γράφοντας τραγούδια. Και κάποιοι το είπαν από αυτό, όπως ο Καλοφωλιάς από τους Last Drive και ο Παυλίδης, να δημιουργήσουν ένα ρήγμα στην πραγματικότητα. Αυτό ήταν κάτι που νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένας υπότιτλος, ας πούμε, στο βιβλίο του Γιάννη, ότι μεταφέρεσαι σε ένα όνειρο, κατευθείαν σε ένα σύννεφο και αμέσως ζεις περιπέτειες, ιστορίες, παίρνεις τις πρόβες που κάνουν οι μπάντες, τις δυσκολίες, το πόσο ένας έπαιζε με δανεική κιθάρα. Παράδειγμα, εμείς είχαμε κάνει ήδη πρώτο δίσκο και είχαμε μαζέψει όλοι μαζί λεφτά να πάρουμε κιθάρα στον κιθαρίστα και δεν είχαμε ενισχυτή κιθάρας να παίξουμε. Όλα αυτά ήταν φυλασκές που μου ερχόντουσαν στο μυαλό όπως διάβαζα το βιβλίο και πέρα από το ότι ήταν ένα υπέροχο και με την καλή έννοια φυσικά διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό μαζί ανάγνωσμα, ήταν για μένα και ένα τρίπ, με έφερε πάλι σε χώρους συναυλιών όπως εδώ αυτόν και άλλους που υπήρξαν στην Αθήνα, σε ανοιχτά live, σε αποτυχημένα live, σε πετυχημένα live, σε λατρεία, σε μια εκδίωξη όπως τη νιώσαμε πάρα πολύ, πιστεύω όλες οι γενιές του rock. Και όλο αυτό έκανε ένα κύκλο, βγήκε στο βιβλίο του Γιάννη, πήγαν όλες μαζί οι γενιές και όλοι μαζί ήταν άνθρωποι που έβλεπες την ψυχή τους μέσα. Πώς είναι η ψυχή τους, πώς είναι η καρδιά τους, πώς είναι αυτά τα πράγματα που νιώθουν, πώς όλοι έμαθαν μουσική, αυτοδίδακτοι περισσότεροι και αμέσως μόλις έμαθαν, άρχισαν να ανοίγονται και να ξερευνούν και άλλα μουσικά είδη, και ελληνικά και διεθνή. Οπότε όλοι μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική ροκ, πιστεύω και με τους μουσικούς που έβγαλε, θα μπορούσε άνετα να εκπαιδεύσει τη μουσική κατάσταση στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που υπήρχε ένα πινδάριο οδείο, νομίζω, που ξεκίνησε με τον πολύτιμο πρώτο τη μοντέρνα μάθηση μουσικής, αλλιώς, όπως και δεν θυμάμαι ποιος το γράφει, αν ήθελες να παίξεις ροκ μουσική ή οτιδήποτε άλλο, έπρεπε να μαθαίνεις πράγματα που δεν σ' αρέσουν, δηλαδή κλασική μουσική. Αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο αμέσως έδιωχνε τους μαθητές. Περισσότεροι σταμάτησαν να παίζουν, χάθηκαν πολλά ταλέντα. Νομίζω από ένα σημείο και μετά, όταν ξεκίνησε το πινδάριο και αρχίσαν να γίνονται μαθήματα πιο σύγχρονης μουσικής, αρχίσαν και να παίρνουν κάποια πράγματα μέσα και να αρχίσουν να πραγματώνονται και να τσιμεντώνει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα. Να έχει πια κάποια θεμέλια. Νομίζω ότι ένα ισχυρό θεμέλιο του ελληνικού ροκ αυτή τη στιγμή αποτελεί και το βιβλίο του Γιάννη. Ο Γιάννης είναι ένας από εμάς. Του εύχομαι καλή επιτυχία και στην πορεία του. Θα ήθελα να κάνει άλλο ένα βιβλίο, να είναι καλά να πραγματοποιήσει άλλο ένα βιβλίο, στο οποίο θα έχει νέες περιπέτειες και νέο μέλλον για την ελληνική ροκ σκηνή. Ευχαριστώ. Γεια σας, Γιάννη. Δύο πράγματα.
πράγματα δεν περίμενα να μου συμβούν στη ζωή μου. Να βγω ζωντανός από την διασωλήνωση που ήμουν λίγες μήνες, γι' αυτό και να πρόμεσα να αναπνοεί ακόμα. Αλλά έπρεπε να τιμήσω οπωσδήποτε το Γιάννη. Και το δεύτερο, να ξαναγυρίσω μετά από 41 χρόνια και να αισθανθώ νεκροζώντανος εδώ πέρα πάνω. Εδώ που γνώρισα το Σπάθα που μου τα πήγε σε όλο αυτό το απίστευτο βιβλίο, τον Τουρκογιώργη, τον Παζούζο κλπ. Εμείς τώρα αναρωτήθηκα γιατί με φώναξε ο Γιάννης. Μετά κατάλαβα, όταν διάβασα το βιβλίο ότι με φώναξε, σε αυτήν την οικογένεια υπάρχουν οι περισσότερο γνωστοί, οι λιγότερο γνωστοί, οι πολυσσότερο ταλαντούχοι και οι λιγότερο ταλαντούχοι. Εγώ είμαι όλα τα λιγότερο. Λοιπόν, είμαστε όμως, διαβάζω αυτό το βιβλίο, κατάλαβα δύο πράγματα. Πρώτον, είδα σε replay τη ζωή μου. Είδα φωτογραφίες φίλων, μισή δυστυχώς δεν είναι μαζί μας και θέλω να τους τιμήσουμε για αυτό, να τους αναφέρουμε πάντα. Μας ανοίξανε και τους δρόμους. Το ένα είναι ότι βλέπεις μέσα σε αυτές τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, υπέροχες φωτογραφίες, τη ζωή σου. Το δεύτερο είναι ότι καταλαβαίνεις τι προσπαθεί να πει ο Γιάννης με όλα αυτά. Δηλαδή, επειδή πάνε τόσο ωραία πράγματα τα παιδιά, εγώ θα πω τον τρόπο, τι είναι αυτό που κατάλαβα όταν διάβασα. Δεν το έχω διαβάσει όλο, δεν πρόλαβα. Δεν σας κρύβω ότι σε πολλές φωτογραφίες κατέρευσα, γιατί είδα τον καθηγητή μου, τον Δήμη, τον Παπαχρήστου. Είμαι η δεύτερη γενιά εγώ. Εγώ είμαι αυτός που θαύμασα τον Πουλικάκο, τον Τζόνι, αν και είναι πολύ κοντά μου σε ηλικία. Εδώ τον πρώτο είδα, όταν άκουσα το Αλκατράς. Η σκηνή ήταν εκεί, κάτω από τους καθρέφτες. Τους είδα αυτούς τους καθρέφτες εδώ μέσα. Με πιάσε συγκίνηση. Είναι απίστευτο αυτό που έχει κάνει ο Γιάννης. Δηλαδή, δεν είναι επειδή είμαστε εδώ για να πούμε καλά λόγια. Είναι τι αισθάνθηκα εγώ. Είδα το σπίτι του, αν δεν κάνω λάθος, στο παλιό Φάλιρο, εγώ είμαι νότιος, από τις παρέες του Ντάλα, Φιλιππίδη, Λογαρίδη κλπ. Κλπ. Και που γινόταν με τον Καρβέλα τα σινεμά που αναφέρει εδώ πέρα. Είδαμε λέξεις μέσα σε αυτό το βιβλίο που τις είχαμε ξεχάσει. Γράφω κασέτα. Τα νέα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι η κασέτα. Όταν θα διαβάσω ότι έγραφε κασέτες κάποιος, ήταν πολύ παράξενο. Και παίρναμε 90 μάξελα, από ό,τι λέει ο πολύτιμος, για να πάρουμε ακριβώς δύο δίσκους. Ένα από τη μία πλευρά και ένα από την άλλη. Γιατί 60 δεν μας συνέφερε, όπως λέει ο Τζόνι, δεν κάνει 90 μάξελ. TDK κλπ. Στηρίου, χρωμίου κλπ. Όλα αυτά μου ξυπνήσανε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Έχω φτάσει περίπου μέχρι τη μέση. Δεν έχω αδικήσει όλους, έχω ξεφυλίσει όλες τις φωτογραφίες. Είδα πρώτα τις φωτογραφίες, κάναμε τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω πώς κατάφερε και βρήκε όλες αυτές τις φωτογραφίες του Γιάννη, δηλαδή είναι σίγουρα ένα έργο ζωής. Δηλαδή είναι ένα έργο ζωής, δηλαδή 50 χρόνια. Είναι ένα Magna Carta, το είπα. Αυτό είναι για μένα η Magna Carta, είναι ένα Ευαγγέλιο για όλους τους υπόλοιπους. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό ήταν να βγαίνω να πίνω καφέ με τον Ζουγανέλη, με τον Καραβέλη, με τον Πορτοκάλογο, στο Άλσος, να παίζουμε κλπ. Τα παιδιά όμως σήμερα, όταν πήγα ας πούμε, στο στούντιο, είχα τους Omega Vibes σαν παραγωγός στο τελευταίο δίσκο, δεν είμαστε όλους, με το Πανόπουλο κλπ. Και την Τζελίδου, ήρθε ένας μπασίστας, εξαιρετικός. Λεγόταν Φροσύνης. Μου λέει: Εγώ παίξει λέει, με αυτόν, με τον Πορτοκάλο. Μπράβο, του λέω. Είσαι πάρα πολύ καλός. Ξέρεις τι ζηλεύω, λέει, στη δικιά σας γενιά. Η δικιά σας γενιά, σε αυτές τις φωτογραφίες μέσα εδώ που βλέπετε, δεν είναι μόνο συγκρότημα, είναι παρέα. Από ό,τι λέω, πολύτιμος. Αν μπορούσαμε να πάρουμε τον κάθε καλό του κάθε συγκροτήματος, δηλαδή εμείς είχαμε έναν καλό, ήταν ο Αλέξανδρος ο Παρασκευόπουλος, ο οποίος δεν ζει. Ένας εξαιρετικός μπασίστας, ο ψηλός που λέγαμε, ο Αλεκάκης. Παίζαμε λοιπόν με το Φακανά, το Ψύχρα και το Θανάση το Μητόκαλο στο Σομοσχάτο, στην Ασημένια Φεγγάρι, όπως το λέγανε. Ήταν ντροπή να πει κάποιος, παίρνω εγώ τον τράμερ αυτόν και θα συνεργαστώ με τον Φακανά γιατί παίζει καλό μπάσο και θα πάρω στα φωνητικά τον τάδε κλπ. Γιατί μετά, επειδή είμαστε στο ίδιο σχολείο, αυτά τα παιδιά, αυτά τα συγκροτήματα που λέω εδώ πέρα είναι παρέες. Οι φωτογραφίες, οι ασπρόμαυρες περισσότερες είναι από σχολεία, από πλατείες, δεν είναι σε συναυλίες. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι στο σπίτι του Ντάλα ή του Λογαρίδη, που είναι ο Δήμης, ο Αλαχαδάμης, ο Αστέριος, ο Αλαχαδάμης. Είναι μια σόπα που σε αυτή τη σόπα δεν υπάρχει θέρμανση σε αυτό το σπίτι. Είναι μονοκατοικία κάπου νηραίος και τρίδωνος στο παλιό Φάλιρο. Και φέραμε και τα ξύλα μαζί για να παίξουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, για να ζεσταθούν τα δάχτυλα να παίξει. Και λοιπόν, φέραμε και για τη σόπα. Δεν υπήρχαν καλοριφέρ και τέτοια πράγματα σε εκείνες μονοκατοικίες. Το Φάλιρο, αυτά που περιγράφει εδώ πέρα μέσα σε πάρα πολλές φωτογραφίες,
είναι μια, και αυτή μια μουσική γειτονιά που επειδή είναι μονοκατοικίες, ευνοεί να γίνονται τα στούντιο. Σήμερα τα στούντιο για άλλο λόγο τα χρησιμοποιούν. Εγώ δεν τα εξηγήσω, τα είχαμε για άλλο λόγο τότε τα στούντιο. Αυτά λοιπόν τα στούντιο ήταν για μας ήταν το στέκι μας. Αν λοιπόν κάποιος, όπως ο Λογαρίδης, ποτέ δεν άφηνε να παίξει ο Μπονάτζο μαζί, το έλεγε άλλο η φιλία και άλλο η μουσική, γιατί έπαιζε με το Δήμη. Είμαστε και ξαναπολίτες. Και εγώ και ο Δήμης, ο συγχωρεμένος και ο Λογαρίδης. Οπότε ξεχώρισε και όπως λέω πολύτιμο αυτό που διάβασα μέσα, ότι αυτό ίσως να εμπόδισε να βγουν και κάποιοι μεγάλοι. Όμως, εμείς οι μικροί, εμείς οι θαυμαστές των μεγάλων της πρώτης γενιάς, είμαστε η καύση μήλη. Δηλαδή, από την καύση μήλη τη δικιά μας, είμαι πολύ περήφανος για το φίλο μου τον Βλαχάκη, που τον θεωρώ το Μπάουι της Ελλάδας, γιατί μεταλλάχθηκε, έκανε πολλά πράγματα, το είδα εκεί πέρα μέσα. Ήταν μια εξαιρετική συνέντευξη. Μας είδανε με ρατσισμό, το ψιλολέγει ο πολύτιμος μέσα, γιατί ο πολύτιμος είναι πολύτιμος βασικά και έχει κάνει πολύ εύστοχη εισαγωγή ο Γιάννης. Είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει για αρχή του βιβλίου. Ο πολύτιμος είναι όλο το χαρτί, το κείμενο αυτό που είναι ανέκδοτο, που το έχει γράψει η Χούντα κλπ. Η Χούντα βοήθησε εμάς. Γιατί κόβει τους ξένους. 68 γιορτώνουμε, δεν θυμάμαι 67 τους στόμους και ξανανοίγουμε με το ξύλο που ξανατρώμε στο Sporting, το 80 με τους πολλής. Είμαστε όλοι εκεί. Εμείς λοιπόν οι καύσοι μήλοι, οι μικροί, οι Spectrum, οι Ρέζους, αυτοί που δεν γίναμε Τζόνι Μπαμπούρα, σας το πούμε, εντάξει, είμαστε έτσι. Είμαστε συγχρόνως και οι θεατές και οι τροφοδότες αυτού του κυκλώματος, αυτής της οικογένειας, που θα γεννήσει κάποιους Πορτοκάλουγλου, το Θοδωρή, το Βλαχάκη και Λιτς Μάτζικ Τεστέ και πάρα πολλά. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση σε κανένα, απλώς αισθάνομαι πολύ, αισθάνομαι σαν αδέλφια και σαν οικογένεια όλους. Και με τον Μίλτο δεν γνωριζόμαστε, αλλά τον ξέρω από τις μεγάλες του τις δουλειές που έχει κάνει. Λοιπόν, αυτή η καύση μήλη δημιούργησε την επόμενη γενιά και η επόμενη την επόμενη. Είπαμε κάτι πολύ σημαντικό εμείς. Ήμασταν παντού. Ήμασταν και στο Κύτταρο, ήμασταν και στο Μαμάια, ήμασταν και στο Ζωγράφο. Το live στο Ζωγράφο που το διαβάζω εδώ, με έκανε να καταλάβω πάλι το βιβλίο ότι είναι ένα αποχαιρετιστήριο της προηγούμενης γενιάς. Γιατί παίζουν 18-20 απίστευτη μουσική που εμείς που βρεθήκαμε στο Ζωγράφο μετά από τρεις αναβολές, δεν θυμάμαι πόσες και με βροχή, ό,τι ακούσαμε εκεί την άλλη μέρα πήγαμε και το αγοράσαμε. Γίνει το shelter των Stones που δεν το είχαμε ακούσει πολλές φορές, το Gin του Bowie κλπ. Αυτά μας τα είπε ο Πουλικάκος. Δηλαδή μαθαίναμε πράγματα γιατί δεν υπήρχαν οι δίσκοι τότε. Δεν υπήρχαν εκεί. Για να κάνεις κάποιος ένα δίσκο ήταν πρέπει να δώσει την πρίκα της μάνας του για να μπορέσει να φτιάξει. Άρα οι Σόκρατες για μας κάποια τέτοια συγκροτήματα ήταν πολύ πιο πάνω από τη μουσική που ακούγαμε. Ήταν η φάρη μας. Όλα αυτά τα πράγματα που καταλαβαίνεις από αυτό το βιβλίο, το οποίο πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο της επόμενης, γιατί σας είπα ότι εμείς είμαστε, τους είχαμε δίπλα, αλλά και κάποιος από τους προσύνηδες που δεν σας τελείωσε, είπε ότι εγώ πήγα σαν οδείο. Δεν έκανα συγκρότημα. Πήγα κατευθείαν στον Νάκα, έμαθα πάσο, έμαθα μουσικές, έμαθα νότες κλπ. Δεν είχε κάνει συγκρότημα. Για μας ήταν πολύ παράξενο να είσαι μουσικός και να μην έχεις κάνει πρώτα συγκρότημα. Δηλαδή πρώτα κάναμε συγκρότημα και μετά μαθαίναμε να παίζουμε. Αν μαθαίναμε να παίξουμε. Λοιπόν, οπότε αυτό το. Αν λοιπόν κάποιος πρώτα κάνει παρέα και μετά μουσική, είναι κοινωνικό. Είναι ένα φαινόμενο. Και εμείς δεν το βλέπαμε. Πολιτικά δεν το είδαμε. Μας βοήθησε, δεν μας ενδιέφερε πολιτικά. Δεν πήγαμε σε συναυλίες να δούμε πολιτικό τραγούδι. Θέλαμε να κεκτόνος. Ήτανε παρέα, ήτανε τρόπος ζωής. Και θα σας κλείσω με δύο, γιατί η ζωή μας, η μουσική σημαίνει πλάκα. Σημαίνει αυτή η μουσική που περιγράφει αυτά τα πράγματα που είναι μέσα γραμμένα και πάρα πολλά, αλλά θα μπορούσα να γραφτεί πολύ περισσότερα. Εμείς λοιπόν, σαν Νότι, πηγαίναμε στον Απόλλωνα που παίζανε καρπαζές που λέει ο Νίκος. Και μοιραζόμασταν σε διάφορες γωνίες και πήγαινε ένας και λέγε «Αψού». Έλεγε ο άλλος 246 από τον επάνω από το πατάρι 12. Μία από κάτω. Μαλήρης. Πού γάμω το γραμμάτιο. Ο Μαλήρης ήταν αυτός που μας έβαζε τα γραμμάτια στις συμπανές, τα έχουμε σημειάσει, όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν μέσα σε όλους, δεν ήταν καθαρά ξεχωριστά να τα έχει μόνος του. Τα μοιραζόντουσαν τα συγκροτήματα. Ασχέτως βέβαια υπήρχαν και κόντρες. Υπήρχαν και αυτά τα πράγματα, αλλά και αυτό δημιούργησε μια ωραία άμυλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας κούρασα. Θα κλείσω με κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ξεκινάει το βιβλίο και θα κλείσω για να πω συγχαρητήρια στο Γιάννη αυτό που έχει κάνει. Ότι είπε πολύτιμος, η ζωή και η μουσική πάντα βρίσκει το δρόμο της. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε με τη Μάτα, με την παρουσία σας σε ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο χώρο. Το μεγάλο ευχαριστώ βέβαια θέλω να το δώσω στη γυναίκα μου την Έφη, που με ανέχτηκε όλο αυτόν τον καιρό που έγραφα αυτό το βιβλίο και... Θυμάμαι ένα έτσι κρύο βράδυ, 21 Ιανουαρίου του 2006, εδώ κοντά στο Ροντέο, έπαιζαν τελευταία φορά οι Σόκρατες, κάναν σειρά εμφανίσεων εκεί, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, και είχε μια ιδιαίτερη βαρύτητα ημέρα, γιατί ήταν η τελευταία μέρα που λειτουργούσε το Ροντέο. Βγάλαμε έτσι αναμνηστικές φωτογραφίες, που μία υπάρχει και εδώ μέσα, αλλά σε ένα έτσι κλίμα πανηγυρικό, υπερήφανο, όπως είναι το ελληνικό rock and roll και το εκφράζουν και οι Σόκρατες. Ήρθε λοιπόν ο Γιάννης ο Γιακουμέλος και είπε ότι πάμε στο κύτταρο δίπλα, έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Και φύγαμε όλοι οι Σοκρατιακοί, γιατί η οικογένεια ήταν πάντα οι Σόκρατες και όλα τα παιδιά που ήταν μαζί και πήγαμε στο κύτταρο και το οποίο λειτουργούσε τότε σε τελείως διαφορετικές συνθήκες και εκεί μας ανήγγειλε ότι πολύ σύντομα, σε λίγους μήνες, με τη νέα σεζόν, δηλαδή το φθινόπωρο που έρχεται, θα γίνει το κύτταρο όπως παλιά. Και πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή και περάσαμε όμορφα. Υπάρχει και εδώ μια φωτογραφία αυτή της ιστορικής βραδιάς. Ο Γιάννης έκανε πραγματικότητα αυτό που μας είπε και είμαστε σε έναν χώρο έτσι πολύ ιδιαίτερο και βαρύ. Ήθελα να πω ότι όπως καταλάβατε, ήμασταν μια παρέα, ας πούμε, με τους Σόκρατες, όπως και με πολλά παιδιά που βρίσκονται εδώ πέρα μέσα στο βιβλίο και περισσότεροι. Δηλαδή όλες οι συνεντεύσεις γεννήθηκαν μέσα από παρέα, συναστροφή, φιλία και δημιουργικότητα σε πολλές περιπτώσεις και έτσι καταλήξαμε σε αυτή την έκδοση. Να πω ότι επειδή αναφέρθηκε και η τέχνη της συνέντευξης, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του δημοσιογράφου, γιατί η συνέντευξη είναι κάτι πολύ δύσκολο, δηλαδή γιατί είναι το πιο δύσκολο, θέλει έρευνα για να πλησιάσεις κάποιον να μιλήσεις, θέλει έρευνα πρώτα απ' όλα. Θέλει γνώση, θέλει ψυχολογική προσέγγιση και συνέστημα. Οι περισσότερες βέβαια συνεντεύξεις που γίνανε εδώ πέρα δεν ήταν στη δημοσιογραφική μου πορεία σαν ψυχρά επαγγελματικά, είχαν μια άλλη διάσταση. Και αυτό είναι και πιο δύσκολο, μπορώ να σας πω. Τώρα που το σκέφτομαι είναι και το πιο δύσκολο. Δηλαδή όταν γνωρίζεις κάποιον, κάνεις παρέα, πηγαίνεις στις συναυλίες του, συζητάς μαζί του, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Μετά όταν έρθει η στιγμή, ξέρεις, να κάνουμε μια συνέντευξη, εκεί είναι πολύ πιο δύσκολο από το να έχεις ετοιμαστεί να πας να συναντήσεις κάποιον για πρώτη φορά. Να πω ότι στη δημοσιογραφική μου πορεία έχω κάνει συνεντεύξεις από όλο το φάσμα, με προσωπικότητες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, μεγάλες προσωπικότητες, εγώ από τον Στέλιο Καζαντζίδη, μέχρι την Ήλβα, μέχρι τον Ιάκωβο Καπανέλη ή τον Μίκη Θοδωράκη, αλλά επέλεξα να τιμήσω το ελληνικό ροκ και τους Έλληνες ροκερς που αφιέρωσαν τη ζωή τους, το ταλέντο τους, τη δύναμή τους, τα καλύτερα τους χρόνια, όλα για το ροκ. Αυτό ήθελα να τιμήσω στο βιβλίο μου, αυτό τιμάω. Και όσοι το διαβάσουν θα καταλάβουν και την επιλογή που έκανα στα πρόσωπα. Γιατί πολλές φορές πολλοί φίλοι μου λένε: «Α, θα έχεις αυτόν μέσα, θα έχεις τον άλλον, θα έχεις σίγουρα αυτόν». Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ατόφιοι ρόκερς, είναι άνθρωποι που πιστέψαν στο ροκ. Γιατί το ροκ ξεκίνησε σαν κίνημα έτσι στη δεκαετία του 60. Ήταν τέτοιοι άνθρωποι και αυτούς ήθελα να τιμήσω. Μετά από πολύ, δηλαδή σε μένα ήταν ξεκάθαρα τα κριτήρια γιατί ήταν αυτοί. Εντάξει, δεν χωράνε όλοι και ίσως να έχει και κάποιες παραλήψεις, αλλά αυτοί ήταν, σε αυτούς είχα καταλήξει και νομίζω ότι δίνει μια, ας πούμε έτσι, σφαιρική
εικόνα του ελληνικού rock and roll, του πολύπαθου ελληνικού rock and roll, το οποίο πέρασε, ας πούμε, διαπληρώσει και σιδήρου, ας πούμε, στην, θυμάμαι γιατί αναφέρθηκε πριν την περίοδο της δικτατορίας, ο Δημήτρης ο Πολύτιμος μου είχε πει ότι, ξέρεις Γιάννη, μας είχαμε μεγάλη επιτυχία, μάλιστα είχα πάρει και πεζό από τις εμφανίσεις μας τότε που κάναμε, ας πούμε, που ήταν το αυτοκίνητο, δεν είχαν πολύ τότε, δηλαδή τέτοια επιτυχία που πήρε πεζό. Αλλά μου λέει κάποια στιγμή, μας φώναξε λίγο πατακός, άκουγε λέει MCC, να κάνουμε λέει μια χορό στο Χίλτον. Και φυσικά λέει αρνηθήκαμε. Και από τότε λέει να μας καλούν τρεις και λίγο, κάθε τρεις και λίγο, γιατί αυτοί έχουν μακριά μαλλιά, γιατί τραγουδάτε στα αγγλικά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Καταλάβαμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα και σηκωθήκαμε και φύγαμε στο εξωτερικό, στο Παρίσι συγκεκριμένα, που ήταν μια έτσι δυνατή παρέα εκεί. Με τα παιδιά, με τους Afrodite Sides που ήδη είχαν κάνει την επιτυχία του Ρέντσετιαρς και συναντηθήκαν πολλοί άλλοι δημιουργικοί μουσικοί, ο Γιώργος Ρωμανός, ο Αλέκος Ωρακαρκατάς, μέχρι και ο Άγγελος Παναγιωτίδης, ο ηθοποιός που έπαιζε τότε σαν μουσικός και ήταν και ο πρώτος ιστορικός δράμα των MCC. Και κάπως έτσι, ας πούμε, κυνηγήθηκε το ροκ εκείνα τα χρόνια και άρχισε ταυτόχρονα, γιατί βλέπουμε ότι εκείνη την εποχή, ας πούμε, βγάλανε τους δίσκους ιστορικά συγκροτήματα, ξέρω πως είπε η Λόμα Ποδιού, η Νοστράδαμος, η Ξαδάχτυλος, όλοι εκείνη την εποχή, ας πούμε, δώσαν τη δύναμή τους. Μετά υπήρχε η μεταπολίτευση, όπου και εκεί πάλι το ροκ, ας πούμε, πήγε στο στόχαστρο. Όπως λέει ο Δημήτρης ο Πολυκάκος εδώ για αυτή την περίπτωση, ότι κακώς, ας πούμε, έτσι πολύ μέχρι εκείνη την περίοδο, ήταν το πολιτικό τραγούδι πολύ δυνατό. Υπήρχαν συμφέροντα, βάλανε στην άκρη το rock and roll. Βλέπουμε, ας πούμε, πολλές δυσκολίες. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που είναι top, ας πούμε, στο ελληνικό rock, ενώ ξεκίνησε στην αρχή της δεκαετίας του 70, στην ανατολή της δεκαετίας του 70 την καριέρα του, έφτασε το 1979 να κάνει ένα μεγάλο δίσκο που έγραψε το Flu. Κάνει βέβαια κάποιες καταγραφές σε μικρά δισκάκια. Πολλοί από αυτούς τους μουσικούς με πολλές δυσκολίες κάνανε δίσκους, πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή βλέπουμε ονόματα που είναι γραμμένα με χρυσά γράμματα στο ελληνικό ροκ, όταν μιλάμε για ελληνικό ροκ, κάνανε ένα δίσκο, ας πούμε. Ένα δίσκο είχαν κάνει Πελώμα, ένα είναι ο Στράδαμος, ένα η Αγάπαντος, ένα ονόματα τα οποία είναι πολύ δύο η πόλη. Ήθελα να πω επίσης ότι αυτό το βιβλίο είχε πολλές δυσκολίες. Μία από τις δυσκολίες ήταν, ας πούμε, να συναντήσω τη Δέσποινα Γλέζου, έτσι. Που φανταστείτε ότι ήταν η Παναστάτρια, ας πούμε, σύμβολο στο ελληνικό rock and roll. Ένα πολύ όμορφο θηλυκό, το οποίο έπαιζε ροκ μουσική σε χρόνια, το οποίο ήταν πολύ συντηρητική η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, φανταστείτε να κανένας γονιός δεν ήθελε να παίξει το παιδί του σε συγκρότημα, ας πούμε, μαλλιάδες, χίπτιδες, ναρκωμανείς, το ένα τ' άλλο. Υπάρχουν δύο μουσικοί πολύ σημαντικοί εδώ στο βιβλίο που δεν μπόρεσαν να κάνουν καριέρα γιατί δεν τους αφήναν από το σπίτι τους, ας πούμε, έτσι. Όπως ο πρώτος δράμερ, ο Σόκρατες, ή ο σαξοφωνίστας των Juniors, που έβαλε τον Αλέκο τον Καρακαντά στο συγκρότημα. Να πούμε ότι ο Αλέκος ο Καρακαντάς ήταν μια επίσης δύσκολη περίπτωση γιατί είχε επιβαρυνθεί πολύ η υγεία του. Χιόνιζε και τότε στην Αθήνα, ήταν δύσκολο να βρεθούμε. Ξεκίνησαμε να μιλάμε τηλεφωνικά. Μου είπε κάποια πράγματα σαν να ξέρω ότι μπορεί και να μην συμπρολάβουμε να συναντηθούμε, να είναι σε καλή κατάσταση. Συνεχίσαμε στο σπίτι του, μου έδωσε τη συνέντευξη της ζωής του. Λίγο καιρό μετά μας αποχαιρέτησε ένα μεγάλο κεφάλαιο ο Αλέκος Καρακαντάς στο ελληνικό ροκ, WeFive, Juniors, Axis, στο Παρίσι κλπ. Η Δέσποινα Γλέζου δεν κατάφερε τελικά να είναι μαζί μας, ήθελε πολύ και τελευταία στιγμή δεν τα κατάφερε, μένει στην Άξο. Ήταν δύσκολο να βρεθούμε γιατί η Δέσποινα μένει μόνη μας στην Άξο 33 χρόνια. Και δεν κατεβαίνει πια στην Αθήνα, έτσι, πολύ σπάνια. Αλλά καταφέραμε να βρεθούμε γιατί δεν θα βγαίνει το βιβλίο χωρίς τη Δέσποινα Γλέζου. Η Δέσποινα μας έστειλε ένα φωνητικό μήνυμα,
Πώς μπορούμε να το ακούσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου του πρωτοπόρη της ροκ στο Κύτταρο, που είναι το Κύτταρο, είναι πια ιερός χώρος, κανονικά. Χαίρομαι που θα είναι τόσα τα παιδιά εκεί, η μουσική, η παλιή, που με αυτούς όλους έχω βρεθεί και ξέρω ο καθένας τα μυστικά του άλλου. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα που χωρίσαμε πια οι δρόμοι μας χωρίσανε και έχουμε μεγαλώσει, έμαθα παραπάνω για τη ζωή τους και είναι καταπληκτικό από το βιβλίο σου, από τη συνεντεύξη. Το βιβλίο αυτό δεν είναι ένα κοινό βιβλίο που περιγράφει τη ροκ μουσική. Έχει παρημό, έχει αγάπη, γιατί όλοι σου εξομολογηθήκαμε. Και για μένα αυτό είναι καταπληκτικό. Θυμάμαι έναν, είχε κάνει εντύπωση, είχα την τύχη να μεγαλώσω στη Νέα Σμύρνη, όπου ήταν μια μουσικομάνα και γινόντουσαν παντού συναυλίες, δηλαδή στο Άρσος της Νέας Σμύρνης, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, στο Μήλωνα, στο Πανιόνιο, που ήταν και το πρώτο rock festival, θυμάμαι τον Τζόνι τον Βαβούρα, Βαβούρα Band Headliners, με συγκροτήματα πολύ δυνατά, ο Ηρακλής ο Τριανταφυλλίδης. Ήταν μέσα η Παρθενογένεση, ένα περίεργο συγκρότημα, το οποίο ο αρχηγός τους εδώ μας περιγράφει, γιατί ήταν ξαφνικά ένα συγκρότημα πετάει πιπίλες στον κόσμο, στις αρχές της δεκαετίας του 80, και ήταν, σε αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να πιπηλάμε το κατεστημένο, και με τον τρόπο αυτό, το συγκρότημα αυτό έδειχνε ότι ξυπνήστε, μην ακούτε ακριβώς τι σας λένε, να κάνετε και εσείς κάτι άλλο κλπ. Πολύ ωραίο αυτό, και μου είχε κάνει εντύπωση τότε πιτσιρικάς. Όπως θυμάμαι και ένα ωραίο πάνκι στο Μήλωνα, σε μια συναυλία, ένα πρωινό. Παίζαν έτσι, είχε αλλάξει και το rock and roll, είχε γίνει new wave, είχε γίνει punk. Είμασταν στη δεκαετία του 80. Ένας πληροφόρησε ο Διονύσης Γιατράς ποιος ήταν. Έψαχνα το όνομά του πολλά χρόνια γιατί δεν ήξερα καν το ποιος ήταν. Ας πούμε. Ήταν ο Άγιος ο Καραπαλκάκης, ένας ηλιοπολίτης, ο οποίος έπαιζε, αν θυμάμαι καλά, στους Λόγου Ανωτέρας Βίας. Ήταν ο τραγουδιστής, ο οποίος έβγαινε στη σκηνή με πιτζάμες. Κυριολεκτικά έτσι, άσπρες πιτζάμες, κάποιες ριγέ, είχε φορούσει κάποιες παραμάλες, που ήταν εντύπωση. Αυτό το λέω γιατί το ροκ, όπως αναφέρθηκε και πριν, δεν είναι μόνο τα ονόματα που θυμόμαστε ή καταγράφονται, υπάρχουν στις συνοικίες, μέσα στις γειτονιές, αρχούσαν πολλά γκρουπ από αυτά, έτσι πολλά πρωτοβήκαν και στη Νέα Σμύρνη. Ήταν μουσικομάνα αυτό το τετράγωνο Νέα Σμύρνης, Αμφιθέας, Παλαιού Φαλήρου, ήταν δήμος τότε η Αμφιθέα, και Καλυθέας. Έβγαλαν πολλούς μουσικούς, εγώ από τον Μάικο Ροζάκη μέχρι τον Νίκο τον Πορτοκάλο με τον Σπαρμέ, οι οποίοι ήταν τότε, ας πούμε, οι δάγματα στην περιοχή μας. Η μη πυροβολήτα, τον πιανίστα, λιγότερο γνωστοί αλλά τοπικοί ήρωες. Ήταν πολλοί μουσικοί. Ο Βεζίρης, βλέπαμε τον Βεζίρη τότε στις συναυλίες, τον Βεζιρόπουλο, τον Γιάννη, τον Dr. John Dafton της Blues Band. Αυτοί όλοι είναι μορφές που περνάνε μέσα από το βιβλίο, μιλάνε για αυτούς πολλοί άνθρωποι που τους ζήσανε, και ήθελα να κάνω μια τέτοια αναφορά σε αυτό. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος εκεί στην πλατεία της Νέας Μήνης, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, σε μια συναυλία που έγινε, που κάναμε στο σχολείο, και μάλιστα είχε πλάκα γιατί συνομιλούσα μαζί του, έγινε μια ψηφοφορία να δούμε ποιος θα παίξει, ας πούμε, ήταν φοβερές συναυλίες που γίνονται και γίνονται στην πλατεία της Νέας Μήνης. Και βγήκε πανψηφίο ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος, έτσι, δηλαδή είχε πάρει νομίζω 80 ψήφους και είχε με διαφορά ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, που ήταν πολύ δυνατός τότε, μάζευε πολύ κόσμο, έτσι, σε πρωτότυπες συναυλίες, σε μαρίνες και τα λοιπά, που γινόταν στη Γλυφάδα, έπαιζε. Βγήκε δεύτερος με 14 ψήφους νομίζω, και τρίτος ο Γιογαρίνης, επίσης πολύ δυνατός τότε, με 8 ψήφους. Τέλος πάντων, φέραμε τον Παύλο. Η πλάκα ήταν ότι εγώ μιλούσα με τον Παύλο, που ήταν η δαλμά μου, ήξερα όλα τα τραγούδια του απ' έξω, τη μουσική του. Και μιλούσα στο τηλέφωνο κρυφά από τους γονείς μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ και πολύ αυστηρός, τώρα μιλάω με τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο από την τερματοκάμαρα, από ένα τηλέφωνο να κανονίσουμε τα της συναυλίας.
ήταν, είχε χαλάσει εκείνη την εποχή το τηλέφωνο και δεν τον άκουγα καλά. Ήταν χαλασμένο τηλέφωνο. Τέλος πάντων, τι κάναμε τη συναυλία, πολύ σεμνός άνθρωπος. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση, μου λέει: Γιάννη, ποιοι θα παίξουν, μου λέει. Θα παίξουν, λέω, οι Joyful Nesses. Είναι, τι είναι αυτή, μου λέει. Είναι ένα σχολικό group. Σε αυτούς έπαιζε κιθάρο, μετέπειτα κιθαρίστα στον Εντελέχη. Ένα πολύ αγαπημένο μου συγκρότημα από τα 90s. Εγώ έτσι ήμουν πολύ με τους Εντελέχια περισσότερο στα 90s. Και έπαιζε κιθάρο ο Αντώνης ο Δημητρίου. Και λέει: Μήπως να βγουν αυτοί πρώτοι. Του λέω: Τι λες, ρε Παύλο. Αντιστά τελείως έτσι. Του λέω: Τι λες, ρε Παύλο. Είναι το συγκρότημα της περιοχής, να πούμε. Του λέω: Τι να, εσένα θα έρθει ο κόσμος. Τέλος πάντων, άνοιξε να έρθει εκείνη τη μέρα ο Παύλος, τα είχαμε στήσει όλα τα πράγματα κτλ. Έπαιξαν τις Joyful Nesses, έρχεται ο Αντώνης ο Δημητρίου, μου λέει: Γιάννη, τελειώσαμε. Του λέω: Πάμε και πάλι συνέχεια. Πάλι από την αρχή τα κομμάτια σας δεν έχουμε, αλλά πάλι από την αρχή αυτά που παίξατε, παίξατε να έρθει ο Παύλος. Η απροσάρμοστη είχαν έρθει από νωρίς. Τέλος πάντων, το βλέπω τον Παύλο να έρχεται από το Άρσος, το Βοσκοτόπι που λέγαμε τότε στα 70's, ήταν ένα μέρος που αράζανε και παίζανε μουσική έτσι, χιπικό στυλ με κιθάρες κτλ. Το βλέπω μακριά να έρχεται με ένα ταγάρι, τρέχω, έλα ρε Παύλο, του λέω, έχει αργήσαμε ας πούμε. Και βγήκε και έπαιξε ας πούμε μουσική, έπαιξε σε μια πολύ έτσι τεταμένη και πολιτικοποιημένη εποχή που ήταν τα φρικιά τίγκα μπροστά ας πούμε στη συναυλία, έπιασε πολιτική συζήτηση, είπε κάτι τότε με την γιατί συνεργαζόταν με τη νέα γενιά που είχε μεγάλες αντιδράσεις στον χώρο του ροκ αυτή η συνεργασία. Και όχι μόνο αυτό, όλοι οι πολλοί μουσικοί τέλος πάντων που συνεργαζόντουσαν τότε στα μέσα του 80 με το Υπουργείο Νέας Γενιάς, διακόπηκε η συναυλία, μιλάγαν πολιτικά, τέλος πάντων τελείωσε. Για να μην μακρηγορήσω κι εγώ, επειδή η βραδιά είναι μεγάλη και με αυτά ήθελα πάνω κάτω να πω. Από το φωτογραφικό υλικό που αναφέρθηκε επίσης είναι πολύ. Ευχαριστώ όλους τους μουσικούς που ανοίξαν τα συρτάρια τους, τα παλιά τους άλμπουμ, μου δώσαν φωτογραφίες, ειδικά για την έκδοση που δεν υπάρχουν αλλού. Θυμάμαι όταν είχα πάει στο σπίτι του Ντέμι Ρούσου, λέει, έχω μια φωτογραφία μέσα που είναι 17 χρονών στην Αλεξάνδρεια, από το προσωπικό μου αρχείο, όπως και πολλές άλλες φωτογραφίες από το προσωπικό μου αρχείο. Μου λέει, εσύ Γιάννη, πού τη βρήκες αυτή τη φωτογραφία, δεν την έχω ούτε εγώ. Λέω, θα μου τη δώσεις, άλλο δεν γίνεται, λέω, αυτό είναι αρχείο. Θα σας δώσω μια, τέλος πάντων του έδωσα μια φωτοτυπία γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα τη ζητήσει. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία εδώ μέσα, όπως και πολλές άλλες σπάνιες που μαζεύω από μικρός, όπως μαζεύω βινήλια, είναι γνωστή η σχέση μου με τα βινήλια. Μάζευα και φωτογραφίες. Τέλος πάντων παρατέθηκαν όλα εδώ μέσα, κάναμε μια άρτια έκδοση για την οποία ευχαριστώ το 8ο Music Group που έκανε πραγματικότητα το όνειρό μου, μια δουλειά σου που συγκεντρώθηκε σε διάστημα 2 δεκαετιών, έτσι, από το 22. Το έβγαλε σε αυτή την άρτια έκδοση. Νομίζω ότι αυτά ήθελα να πω πάνω κάτω. Υπόθηκαν και πολλά εδώ. Υπάρχει ένα μήνυμα από το Τζίμι Πανούση. Έχει ο πολίτης μας ένα μήνυμα. Νομίζω αυτά. Γεια σας. Θα σας παρουσιάσω μια συσκευή, ένα σύστημα βιοοπτικής οργάνωσης γνώσης που ονομάζεται βιβλίο. Το βιβλίο είναι μια εξελιγμένη τεχνολογική ανακάλυψη, κάμερα σε μένα. Χωρίς καλώδια, χωρίς ηλεκτρονικά κυκλώματα, χωρίς μπαταρία, χωρίς σύνδεση. Συμπαντές και φορητό, το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Χωρίς ηλεκτρικά στοιχεία. Δεν χρειάζεται φόρτιση και μπορεί να λειτουργήσει για όσο το χρειαζόμαστε. Χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικής παροχής, το βιβλίο ποτέ δεν κρασάρει. Το βιβλίο δεν χρειάζεται επανεκκίνηση. Ανοίγοντάς το, μπορείτε άμεσα να εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματά του. Κάμερα σε μένα και να πώς λειτουργεί. Στο βιβλίο τώρα. Το βιβλίο είναι φτιαγμένο από συνεχόμενες αριθμημένες σελίδες χαρτιού. Βλέπουμε την αρρύθμιση. Κάθε σελίδα μπορεί να αποθηκεύσει εκατομμύρια bytes από πληροφορίες. Κάθε σελίδα σαράνεται οπτικά, καταχωρώντας όλη την πληροφορία απευθείας στο μυαλό με μια απλή κίνηση του χεριού, προσέξτε, μας οδηγεί στην επόμενη σελίδα. Κάμερα σε μένα. Οι σελίδες κρατούνται ενωμένες σε μια λειτουργία που ονομάζεται δέσιμο. Θα το δούμε. Το δέσιμο που συγκρατεί τις σελίδες στη σωστή σειρά, εφαρμόζοντας εξελιγμένη τεχνολογία στερεάς κατάστασης COMBAT. Κάμερα σε μένα.
οι κατασκευαστές μπορούν να εκμεταλλευτούν και τις δύο πλευρές των σελίδων. Δείξτε αυτό. Και τις δύο πλευρές, διπλασιάζοντας την πολιτικότητα αποθήκευσης των δεδομένων και μειώνοντας το κόστος και από αυτή την πλευρά και από την άλλη. Τα περισσότερα βιβλία Κάμερα σε μένα περιέχουν μια λειτουργία που ονομάζεται περιεχόμενα, ώστε να μπορούμε να προσπαθούμε έτσι και να προσπελάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία για άμεση ανάκτηση. Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, προσέξτε και το προληπτικό αξεσουάρ ως σελιδοδείκτης. Ως σελιδοδείκτης. Έτσι. Που μας επιτρέπει να ανοίξουμε το βιβλίο, δείξτε, θα μας ανοίξει το βιβλίο στο συγκεκριμένο, στο ακριβές σημείο που το αφήσαμε κλειστό. Ο σελιδοδείκτης είναι συμβατός με τα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε ο ίδιος ο σελιδοδείκτης, δεν χρειάζεται να αγοράζουμε συνέχεια σελιδοδείκτες, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα βιβλία. Ανεξαρτήτως κατασκευαστή, άμενα σε μένα τώρα. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για δημιουργία προσωπικών σημειώσεων προγραμματισμού που ονομάζεται μολύβι. Προσέξτε. Είναι το γνωστό μολύβι με μια απλή κίνηση. Αν θέλουμε, προσέξτε τι γίνεται. Δείξτε το βιβλίο. Μπορούμε να κάνουμε σημειώσεις. Να σημειώσουμε εδώ. Να γράψουμε κάποιες δικές μας σκέψεις. Που έχουμε. Έχω επίσης το αξεσουάρ hands free, το hands free αναλόγιο, που επιτρέπει τη στήριξη του βιβλίου για εύκολη και σωστή τοποθέτηση για διάβασμα χωρίς χέρια. Προσέξτε. Χωρίς χέρια εδώ δεν έχω σήμα, αλλά κανονικά στο σπίτι σας μπορείτε χωρίς χέρια. Το βιβλίο είναι φορητό προς το περιβάλλον. Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι φορητό, προσέξτε. Είναι φορητό. Έχει αντοχή στον χρόνο και προσιτό. Είναι προσιτό. Καλωσορίζουμε το βιβλίο έτσι ως την επικρατέστερη μόδα διασκέδασης και καλώς ήρθατε στην εποχή που θα μεταμορφώσει την ιδέα σας για τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στην εμπειρία του βιβλίου. Μας έχετε τρελάνει. Το βιβλίο θα πουλήσει. Τι φάτσα με δουλειά. Κάμερα σε μένα την κοινωνία. Να πω για τον Τζίμι ότι όλους τους ρόκερς τους αγαπώ. Το ελληνικό ρόκ ήταν πάντα το είχα. Δηλαδή όπως αγαπούσα τους Σόκρατες ή τους Πελώμα Μπροκιού ή τη Λευκή Συμφωνία ή τους Magic the Spell, αγαπούσα και τους έβαζα στο ίδιο σημείο και με τους Doors και με τους Rolling Stones που είναι αγαπημένοι μου και με τους Lynyrd Skynyrd και με τους Who. Δεν υπήρχε καμία διαφορά. Μάλιστα όταν το είπα αυτό στο Γιάννη το Σπάθα, ενώ που γραμζούσε την κιθάρα του έτσι πολύ άνοιγος έτσι και cool πριν από ένα live στο Ροντέο, σταμάτησε έτσι και με κοίταξε με μεγάλη σημασία, δεν είπαμε τίποτα πάνω σε αυτό, αλλά το βλέμμα του δεν θα το ξεχάσω ποτέ όταν του είπα σε αυτό, ότι το τους βάζω στα ίσα. Επίσης θέλω να πω όμως ότι ο αγαπημένος μου ρόκερ, ο πολύ δικός μου ρόκερ, είναι ο Τζίμις Οπανούσης και Μουσικές Ταξιαρχίες, γιατί τους έζησα σε όλη την... από τη στιγμή που ξεκινήσα το 1982, ήμουνα 15 χρονών και θυμάμαι πήγαινα κάθε μέρα στο δισκάδικο του Παναγιώτη του Τσιάπη στο Λασιντό, στη Νέα Σμύρνη και ρώταγα πότε θα βγει ο δίσκος τους. Ήμουν 15 χρονών και τους έζησα σε όλη την πορεία τους και την πορεία του Τζίμι του Πανούση. Ήταν σημείο αναφοράς, πήγαινα με τους μαθητές μετά το σχολείο κάθε χρόνο και βλέπαμε την πρεμιέρα, ήταν το Ιούνιος μέχρι το τέλος, τώρα έσπασε αυτό. Και τον αγαπώ πολύ. Θυμάμαι όταν είχε βγει ο δίσκος των Μουσικών Ταξιαρχιών το 82. Εμείς τότε ταξιδεύαμε με τους γονείς μου κάθε καλοκαίρι, όταν έπαιρνε την άδεια ο πατέρας μου, κάναμε κάμπινγκ και φεύγαμε κάθε καλοκαίρι, γυρίζαμε την Ευρώπη με το τροπόσιτο και είχαμε πάει, βρισκόμασταν στο Μιλάνο τότε, σε ένα κάμπινγκ μεγάλο που έχει στο Μιλάνο και τότε σέρβιρα εγώ την κασέτα, μια Marshall, είχα γράψει το δίσκο των Μουσικών Ταξιαρχιών, το πρώτο, και το σέρβιρα στο Καστοβουνάκι, πάτησα το play και άρχισε να παίζει μέσα εκεί και φρίκαρε ο πατέρα μου, σοκαρίστηκε. Μου λέει, τι είναι αυτό που ακούς, τι είναι αυτά τα, τι λόγια είναι αυτά, τι... αυτό μου άρεσε γιατί σοκάρε τους πάντες ο Πανούσης, είχαν κάνει πάταγο όταν είχαν βγει οι Μουσικές Ταξιαρχίες και ο Τζίμις Πανούσης είχαν κάνει πάταγο. Και εδώ βέβαια στο κύτταρο έχει γράψει ιστορία και εδώ ολοκληρώθηκε η ιστορία του.
Ένα χειροκρότημα στο Τζίμι τον Πανούση. Σήμερα εδώ, στη μεγάλη γραφιά της ζωής μου.